Σε όλες τις εκπομπές μας και θα θέλαμε να τονίσουμε και εδώ τον κύριο Βλάβο. Θα συνοδεύσουν ο Γιώργος Σαριδάκης, στην κιθάρα ο Αντώνης Πινιανάκης και στο βάσο ο Λευτέρης Σκαμαλάκης.
ευχαριστούμε θερμά τον Άγγελο Μαρτυλάκη, ο οποίος όπως διαπιστώσατε είναι πολύ έντονο καταπλήτως. Να ετοιμαστεί σιγά σιγά η Μαρτιάνα Μαρτιάβαση, η οποία θέσει πλήρα από 12 χρονών και είναι αυτοδίδακτη. Τα ακούσματά της είναι παραγωγικά όπως μας λέει η ίδια. Ο αγαπημένος της πηγάνης είναι ο Σκορδαλός και ο Κράτος και κατάγεται από τα Μαρτιανά του Ποτάμου. Επίσης, στις δράσεις μας στηρίζει και ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας Γιάννη Πρωτογιάννη. Ακόμα, ο επιχειρηματίας Γιώργος Τηλιανός που κατάγεται από το παράδεισο της προβλήτης στην Αμερική. Ο διδάκτορ Μιχάλης Χριστάκης, ειδικός επιστήμονας και ειδικός γραμματέας Δήμου Προθέσης Υπουργού και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης και ειδικό γραμματέα του Χριστέλη. Η διδάκτορ Αγγελική Γουρμπούλη, διευθύντρια ΕΝΕΛ και εκεί πέρα δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση. Ο Χριστόφορος Καραλαβάλης, ακαδημαϊκός, υπογότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Γιάννης Ριντάκης, ιστορικός, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, η κατέργη του Διοικητικού Συμβουλίου που δήλωσα για την οργάνωση και την αρχαιότητα της προσεγγής Ματιάς, ξεπερνώντας πραγματικά τον εαυτό του και ιδιαίτερα του Γενικού Γραμματέα Δημήτρη Μαρή, τον Μιχάλη Κρούλη, τον Δέσκη Καγκαλιάκη και τον Γιώργο Κουρμουνάκη, που τα σύμπησε από την Κρήτη για να συμμετάσχει με την παρέα την αποψινή μας συντήρηση. Φορτωμένος με δώρα από επιχειρηματίες της περιοχής Μελοποτάμου, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην αξιοδρόμηνη αγορά. Καλή διασκέδαση σε όλους. Τι ξεκινήσουμε, μαζί μας είναι ο Δήμαρχος του Μελοποτάμου, ο Γιώργος Γλάτος και ο Κρουσός του Σπίτσελα, και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον Κρουσό. Λοιπόν, ο Δήμαρχος μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ, μετά από πολλά χρόνια είναι ο Δήμαρχος του Μελοποτάμου στην παρέα μας. Υπάρχει η εξαίρεση ότι θα ζητήσουμε πολλά πράγματα από τον Μελοπόταμο και είναι κάτι από μέσα, αλλά και για το σύνολο. Καλησπέρα από μένα. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, αξιότιμα μέλη της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μελοποταμικών Αθήνας, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα, στην ετήσια χωροσυπαλίδα της Ένωσης. Τούτη η βραδιά δεν είναι μόνο μια ευκαιρία, μια γιορτή και ανανέωση του δασμού μας, αλλά και μια έκφραση του συνολικού μας δέσμευσης να διαφυλάξουμε και να προωθήσουμε τις πλούσιες πολιτιστικές μας παραδόσεις. Είμαστε τυχεροί που οι ρίζες μας βρίσκονται σε αυτή την ευλογημένη γη του Μελοποτάμου. Η πλούσια φυσική ομορφιά, η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά αποτελούν ένα πυρήνα αξιών και παρακαταθήκης που διαμορφώνει την ταυτότητα και τον χαρακτήρα του τόπου μας. Ο τόπος που καλούμαστε να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε δεν είναι απλώς μια γεωγραφική περιοχή, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που συνδέεται άνετα με την ιστορία, τις παραδόσεις και τις αξίες που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Όλα αυτά τα χρόνια η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μελοποταμικών Αθήνας αποτελεί ένα λαμπρό οδηγό στον κόσμο της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης του τόπου μας, αναδεικνύοντας πάντα με σεβασμό την ταυτότητα και την προβολή του προασπίζοντας τις αξίες και τα ελληνικά που διαμορφώνουν τον πολιτισμό και την ιστορία του. Ως πρεσβευτές της πατρίδας μας προς τον υπόλοιπο κόσμο, η ευθύνη που αναλαμβάνεται είναι αρκετά μεγάλη. Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να ενταχθούμε σε έργα και δράσεις που θα προάγουν τα πολιτιστικά μνημεία, τα περιοριστικά μονοπάτια και τις αυτές παρεμβάσεις. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι με τη συνεχή σας υποστήριξη και την αδιάρρηκτη αποσίωση που υποδεικνύεται, η Ένωση θα εξακολουθεί να ευδοκιμεί και να αποτελεί μία ατελείωτη πηγή έμπνευσης για εμάς τις δημιουργικές γενιές. Θέλω να σας εκφράσω τη βαθύτατη εγκλωσία μου για την κοινωνική πρόσκληση αλλά και για την απόλυτη αποσίωσή σας για την ενίσχυση αυτού του θεσμού και την ανάπτυξη του τόπου μας. Εύχομαι η έλευση του 2024 να σηματοδοτήσει ένα καλύτερο και πιο αισιόδοξο αύριο για όλους μας.
η νέα χρονιά που ανοίγεται μπροστά μας να είναι ακόμα πιο δημιουργική και παραγωγική για τον τόπο μας. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, αγάπη, ευημερία και οικογενειακή ευτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Χορεύουμε ακόμα και αν παραγγέλνει η οποιαδήποτε παρέα. Είμαστε όλοι.